Πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, αρχιπλοίαρχο εν αποστρατεία. Κύριε Γκίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας και καλή χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε τον καινούριο χρόνο. Εύχομαι υγεία, δύναμη, ευτυχία και προκοπή σε όλες και όλους. Καλή χρονιά και σε εσάς, κύριε Γκίκα. Για να ξεκινήσουμε με το θέμα των τελευταίων 24 ώρων και τη διαχείριση της κηδείας του ΤΕΟΣ από την κυβέρνηση. Υπήρξαν και άλλες απόψεις. Εσείς τι λέτε, κύριε Γκίκα? Σωστά διαχειρίστηκε η κυβέρνηση αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε. Ήταν ένας ιδιαίτερος, ιδιαίτερη εξόδιος, ακολουθία και τελετή. Mm-hmm. Μπορεί να μην έγινε με τιμές αρχηγού κράτους, όμως ήταν μια ιδιαίτερη, με μεγάλη προβολή, τελετή εξόδιας ακολουθίας. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο απεσοβήθησαν ίσως κάποια επεισόδια και κάποιες κινήσεις από άλλα κόμματα που δεν θα ήταν σωστά. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Βεβαίως η ιστορία δεν παραγράφεται. Βεβαίως ήταν ο συνταγματικός αρχηγός μας την περίοδο αυτή, πριν από πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα δεν τίθεται θέμα αλλαγής του πολιτεύματος. Όμως νομίζω ότι με την απόφαση αυτή της κυβερνήσεως και δόθηκε η απαραίτητη βαρύτητα στην κυρία Τέος Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έχουμε και πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν είχε οποιοδήποτε κηδεία αυτή. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν μια σοφή απόφαση. Έχω πρόβλημα με τον ήχο του κύριου Γκίκα. Πάρτε τον στο κινητό τηλέφωνο. Θα κρατήσουμε, κύριε Γκίκα, το Skype σας για να μπορέσουμε να έχουμε την εικόνα σας, έστω και με προβλήματα. Και θα πάρουμε στο τηλέφωνο. Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο για να έχουμε καθαρό τον ήχο σας, γιατί κάνει πολύ συχνά διακοπές και δεν γίνεται αντιληπτό αυτό που λέτε. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στο κινητό με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, επίσης αρχιπλοίαρχο ένα αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, υπήρξε ο κύριος Γκίκας, και θα ξαναπεί κάποια τελευταία που δεν ακούστηκαν καλά, για την διαχείριση, την κυβερνητική διαχείριση της κηδείας, του θανάτου, της κηδείας του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, η οποία έγινε σήμερα. Εκεί υπήρξαν και κάποιες διαφορετικές απόψεις στην Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε η διαφοροποίηση. Σας ακούω. Ναι, κύριε Γκίκα. Σας ακούω πολύ καλά. Επαναλάβετε, αν θέλετε, το τελευταίο κομμάτι της απάντησής σας, το οποίο ακούστηκε με διακοπές. Ναι. Ναι. Λέω λοιπόν ότι δεν ήταν μια κηδεία ενός ιδιώτη με την έννοια αυτή. Ήταν μια κηδεία η οποία είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που αρμόζει για μια τέτοια προσωπικότητα. Από εκεί πέρα είπαμε ότι βεβαίως η εικόνα που πέρασε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης είναι ότι έγινε όπως έπρεπε να γίνει η εξόδιος ακολουθία. Η απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού θεωρώ ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες και με την στάση της αριστεράς ήταν η αρμόζουσα, η πρέπουσα. Αποφεύθηκαν ίσως δηλώσεις, συμπεριφορές, ακραίες συμπεριφορές που ήταν περιττές να γίνουν και νομίζω ότι δεν ήταν μια απλή κηδεία αυτή, όπως όλοι είδαμε, ήταν μια μεγαλοπρεπής κηδεία, όπως αρμόζει σε έναν πρώην αρχηγό κράτους. Ακόμα άρα και ήταν, λέτε, μια κηδεία αρχηγού κράτους, τελικά ήταν έτσι, αυτό λέτε? Κοιτάξτε, ακόμη και αν τυπικά δεν ήταν μια κηδεία αρχηγού κράτους, ήταν μια κηδεία με μεγαλοπρέπεια και με τελετουργικό, λέτε. Και με τελετουργικό και με πληθώρα καλεσμένων που ήταν αρχηγοί κρατών,
και με την ελληνική, αν θέλετε, αστυνομία να κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν υπήρξε κανένα παρατράγουδο, υπήρχε τάξη. Νομίζω ότι ήταν μια κηδεία όπως έπρεπε να είναι και αποφύγαμε, αν θέλετε, και όλες αυτές τις κορώνες της αριστεράς που μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν δεν υπήρχαν εκλογές, θα ήταν ίδια η διαχείριση, κύριε Γκίγκα? Τι λέτε? Αν δεν ήμασταν πολύ κοντά στις εκλογές. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του... Να ρωτήσω διαφορετικά το ίδιο πράγμα πάλι, αλλά να το ρωτήσω από μια άλλη οπτική. Δημιουργήθηκαν δυσαρέσκειες με αυτή τη διαχείριση στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα μεγάλο κομμάτι ίσως? Δυσαρεστήθηκαν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς επειδή ο κ. Μητσοτάκης διαχειρίστηκε έτσι την κηδεία? Ναι, θεωρώ ότι και εμείς όλοι, νομίζω, οι βουλευτές είχαμε τηλεφωνήματα από φίλους που μας είπαν ότι θα προτιμούσαμε η κηδεία να γινόταν όπως θα έπρεπε να γίνει όταν ένας αρχηγός κράτους πεθαίνει. Από εκεί πέρα σας είπα ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες, με ό,τι έχουμε δει από την αριστερά τα τελευταία χρόνια, με αυτό το τοξικό κλίμα το οποίο υπάρχει και που ακόμα και στις ένοπλες δυνάμεις έχει βάλει η αξιωματική αντιπολίτευση στο στόχαστρο. Και 2 μήνες πριν τις εκλογές, 3, καταλαβαίνετε ότι ίσως η πιο ενδεδειγμένη απόφαση ήταν να γίνει μια μεγαλοπρεπής κηδεία, όπως μεν αρμόζει, αλλά όχι με τις τιμές του αρχηγού κράτους, δηλαδή με αγήματα, με κυλίβαντες πυροβόλων και αυτά τα οποία έχουμε δει. Όμως δεν ήταν μια απλή κηδεία. Το τονίζω αυτό. Επί 4-5 μέρες όλη η πρωτεύουσα, αλλά και νομίζω και σε όλη την Ευρώπη, αποτελούσε αυτό θέμα στα ξένα δίκτυα. Και νομίζω ότι η σημερινή εικόνα ήταν η πρέπουσα εικόνα από μια χώρα η οποία σέβεται την ιστορία και από εκεί και πέρα βεβαίως προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών. Ο Αντώνης Σαμαράς διαφοροποιήθηκε και με δηλώσεις, πήγε σήμερα και στην κηδεία, δεν υπήρχε απαγορευτικό βέβαια, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς διαφοροποιήθηκε. Ήταν σωστή η στάση Σαμαρά? Εγώ δεν θεωρώ ότι διαφοροποιήθηκε. Κοιτάξτε, η προσωπική άποψη του καθενός είναι σεβαστή. Και εγώ είμαι βουλευτής Κέρκυρας. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να γινόταν η κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Και πάρα πολλοί από τους βουλευτές, αυτό βεβαίως δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να γίνει. Όμως σας είπα, δεν είμαστε μόνον εμείς. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτή η πλευρά στο πολιτικό φάσμα. Και σωστά δεν είναι. Υπάρχει η αξιωματική αντιπολίτευση, υπάρχει η αριστερά, υπάρχουν εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, υπάρχουν μπαχαλάκηδες, υπάρχουν που σε μια τέτοια κατάσταση, λίγο πριν τις εκλογές και κάτω από ένα τόσο τοξικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, νομίζω ότι δεν θα βοηθούσε και την εικόνα της χώρας, αν θέλετε. Ακούω αυτά που λέτε. Αξιολογούνται. Άρα αυτό που είπε βασίλειο της Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ρωτήθηκε, είπε αφού δεν υπάρχει βασίλειο της Ελλάδος πλέον, δεν υπάρχει ζήτημα αρχηγού κράτους. Άρα αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένα άλοθη. Σας είπα ότι η απόφαση πάρθηκε εξετάζοντας τις παρούσες συνθήκες. Κατανοητό. Από εκεί και πέρα, κάτι τελευταίο γι' αυτό, κύριε Γκίκα. Ο βουλευτής Χρυσομάλης της Νέας Δημοκρατίας είπε σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πρέπει να ταφεί με τιμές αρχηγού κράτους επειδή μας έβαλε στο μνημόνιο και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πασόκ αυτή η δήλωσή του. Γιατί όχι ο Κωνσταντίνος, είπε ο Γιώργος Χρυσομάλης. Πώς το ακούτε αυτό? Εντάξει, τώρα νομίζω ότι οι συγκρίσεις αυτές ίσως ήταν μια έκφραση που δεν θα έπρεπε να πει ο αρχηγός συνάδελφος. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Εγώ αυτό που έτσι θέλω να πω τελευταία είναι ότι η εικόνα που πέρασε σε όλο τον κόσμο
από αυτήν την κηδεία του τέως βασιλιά, ήταν μια εικόνα η οποία ήταν μεν συγκινητική βεβαίως, αλλά ήταν και μια εικόνα που έδειξε ένα κράτος οργανωμένο, ένα κράτος το οποίο τέλος πάντων ακολουθεί και σέβεται τους ανθρώπους που φέρνουν. Μάλιστα. Ελληνοτουρκικά τώρα, κύριε Γκίκα. Εδώ έχουμε κλιμάκωση, έχουμε διαρκή κλιμάκωση, οι γείτονές μας δείχνουν το πεδίο όλο και περισσότερο. Μας απειλούν με αιτία πολέμου, με Κάσιους Μπέιλι, αν αυξήσουμε τα 6 σε 12 μίλια οπουδήποτε τώρα, οπουδήποτε πλην Ιωνίου που έχει γίνει και νότια της Κρήτης. Το ερώτημα είναι μόνιμο και το έχουμε συζητήσει και μαζί σας. Προέρχεστε από το πολεμικό ναυτικό και έχει σημασία η άποψή σας. Τι σκέφτεται ο Ερντογάν, μπορεί κανείς να υποθέσει, θα τον βοηθούσε προεκλογικά μια πολεμική, μέσω και μικρή εμπλοκή με την Ελλάδα? Τι μπορεί να σκέφτεται ο Ερντογάν, μπορεί να υποθέσει κανείς? Ναι, καταρχάς επιτρέψτε μου και από τη συχνότητά σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, στους νέους αρχηγούς ΓΕΝ, τον κύριο Δημούση, για τον νέο αρχηγό στρατού, τον κύριο Χουδελούδη, όπως επίσης και για τον κύριο Φλόρο, την παράταση που πήρε του ενός χρόνου. Πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη αυτή η συγκυρία με την Τουρκία. Θέλει μεγάλη προσοχή και εύχομαι από καρδιάς στους νέους αρχηγούς καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους, διότι είναι ένα έργο εθνικό και μας αφορά όλους. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο. Η Τουρκία έχει ξεπεράσει μακράν κάθε όριο λογικής, κάθε όριο έννοιας καλής γειτονίας και κάθε όριο αν θέλετε σύμπνιας με το διεθνές δίκαιο. Όλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση τα έχει εξωτερικεύσει πολλαπλώς, τα έχει διεθνοποιήσει δηλαδή σε φίλους και εταίρους και συμμάχους. Υπάρχει ένα αραγές μέτωπο στο διπλωματικό πεδίο υπέρ της Ελλάδος, καταλαβαίνουν όλοι τώρα πια τι σημαίνει Τουρκία. Οι νατοϊκοί εταίροι το βιώνουν αυτό με την άρνηση, τη συνεχιζόμενη άρνηση του κυρίου Ερντογάν να αποδεχτεί στο ΝΑΤΟ τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Ναι. Βλέπετε ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι για το ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένεται, και επίσης η συνεχιζόμενη απειλή ότι θα εισβάλλει στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε όλους τους τόνους. Το τόνισε ο Πρωθυπουργός προχτές από την Θράκη που ήταν εκεί, πέρασε ένα καθαρό μήνυμα και για τον Εύρο ότι θα συνεχίσουμε βεβαίως την επέκταση του τείχους και την προστασία των σύνορων μας. Και βεβαίως ότι η Ελλάδα θα αποφασίσει εκείνη πότε θα κάνει χρήση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και σας λέω ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει κλείσει. Συζητείται αυτή τη στιγμή σε πολλαπλά επίπεδα και εγώ είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε κάποια πληροφόρηση για αυτό που λέτε ή είναι η αίσθησή σας ή και η επιθυμία σας αν θέλετε? Έχετε κάποια πληροφόρηση ότι δουλεύετε? Καταρχάς εγώ έχω αρχιογραφήσει επανειλημμένος και έχω προτείνει στην κυβέρνηση να επεκτείνει τα μίλια νότια της Κρήτης στα 12 μίλια. Ναι. Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα, πολλό δε μάλλον μετά την δεύτερη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης επί του ψευδεπίγραφου μνημονίου που καθόρισαν τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ τους με έναν τρόπο τελείως έολο. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγες εβδομάδες ήρθε η απάντηση του κυρίου Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου, ο οποίος όπως ο νόμος του δίνει, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, το δίκαιο της θάλασσας του δίνει το δικαίωμα, καθόρισε την αποκλειστική οικονομική ζώνη προς βόρεια και δυτικά της Αιγύπτου.
και άφησε μία περιοχή η οποία βρίσκεται στα σύνορα, τα θαλάσσια, το πούμε έτσι, που διασταυρώνονται οι θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Λιβύης, Αιγύπτου και Ελλάδος, λέγοντας ότι αυτό το τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο που θα πρέπει με διαπραγμάτευση να δούμε πώς θα καθοριστεί αποκλειστικά, πώς θα καθοριστούν οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Με αυτόν τον τρόπο, πριν από λίγες εβδομάδες, με αυτό το προεδρικό διάταγμα, ο κύριος Σίση απάντησε ξεκάθαρα και προς την Άγκυρα ότι δεν υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα λοιπόν, σε μια τέτοια συγκυρία που εξακολουθούν οι Τούρκοι και η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, βεβαίως, που είναι φερέφωνο της Τουρκίας, να αμφισβητεί τα δικαιώματα της χώρας, εμείς ναι μεν με την κίνηση να δώσουμε οικόπεδα και να γίνονται έρευνες αυτή τη στιγμή νοτιοδυτικά της Κρήτης, δώσαμε το μήνυμα, όμως ένα πιο ουσιαστικό μήνυμα θα δοθεί με την επέκταση των χωρικών υδάτων. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα μπορέσει να κάνει κάποια κίνηση. Δεν θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν θα αντιδράσει η Τουρκία σε κάτι τέτοιο. Δεν θα αντιδράσει, διότι η Τουρκία, αυτό που έχει πει, και έχω δει με προσοχή τις δηλώσεις της, είναι, μιλάει για κάζους μπέλι σε περίπτωση που επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο. Εμείς βεβαίως έχουμε πει ότι είναι δικαίωμά μας αυτό και θα το ασκήσουμε όποτε εμείς κρίνουμε. Νότια της Κρήτης είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, αυτό το οποίο τις τελευταίες ώρες, μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, και είναι λίγο ανησυχητικό, έτσι, υπάρχει μια, αν θέλετε, πληροφορία, μια ανησυχία, ένας προβληματισμός, είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να στήσει κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο με αφετηρία είτε αλλιευτικά σκάφη, είτε μετανάστες, παράνομους μετανάστες, ή τέλος πάντων να στήσει κάποιο επεισόδιο, ώστε από εκεί και πέρα να δημιουργηθεί μια κρίση που θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο χειρισμός από την πλευρά της χώρας μας. Άρα, είναι πολύ πιθανό αυτό, κύριε Γκίκα. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, κύριε Βουλευτή, και να εξελιχθεί σε μια μικρή έστω πολεμική εμπλοκή, σε ένα θερμό επεισόδιο. Είναι κάτι πολύ πιθανό, όπως εξελίσσει ο Ερντογάν όλο. Κοιτάξτε, είναι πιθανό. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός είπε ότι η εκτίμησή του είναι ότι δεν θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Από την άλλη, βεβαίως βλέπουμε στο Αιγαίο τι γίνεται και με τα πλωτά του λιμενικού και με τις απαράδεκτες συμπεριφορές των πλοίων της τουρκικής αυτοφυλακής. Όμως, αυτή είναι μια πληροφορία η οποία γράφτηκε σε ξένα μέσα και προέρχεται από ξένες πηγές πληροφοριών. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί η χώρα. Τώρα, εάν γίνει ένα ατύχημα, ναι, δυστυχώς, είναι πολύ πιθανό να κλιμακωθεί σε μια κρίση. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη. Εύχομαι να μην υπάρξει τέτοια περίπτωση, διότι ο Ερντογάν, εάν όντως χάνει τις εκλογές, δεν αποκλείω να κάνει ο ίδιος την κίνηση, προκειμένου να πάρει το συνταγματικό δικαίωμα που του δίνει το τουρκικό σύνταγμα, να παρατείνει τη θητεία της κυβερνήσεώς του για ένα ή και δύο ακόμα χρόνια, ανάλογα με την κρίση. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό, και γι' αυτό πραγματικά θέλει πολύ προσοχή από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, και το κάνει αυτό, και ενδυνάμωση των σχέσεών μας με τις μεγάλες χώρες της περιοχής και παρουσία των χωρών αυτών. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε εδώ παρουσία και γαλλικών πλοίων και αμερικανικών πλοίων και ιταλικών πλοίων σε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων αεροναυτικής υφής που έχουν περισσότερο κοιτάνε προς την αποτροπή. Μάλιστα. Με τα F-16, με τα τουρκικά F-16, τι γίνεται, κύριε Γκίκα, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό μέσα από το Κογκρέσο? Σήμερα ο Τσαβούσογλου έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Είπε ότι μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν αυτή την ισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και με την απόφαση τώρα να παραλάβει η Ελλάδα τα F-35,
αυτή η ισορροπία βεβαίως πάβει να είναι ισορροπία και γέρνει προς την Ελλάδα. Αυτός ίσως είναι και ένας λόγος που πιέζει η Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό που έχει στα χέρια της, που δεν είναι άλλο από την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Βλέπετε ότι ο Biden συζητάει να δώσει τα F-35 βεβαίως που έχει εγκρίνει ήδη για την Ελλάδα, αλλά συζητάει να δώσει και τα αναβαθμισμένα F-16 στην Τουρκία. Απ' την άλλη άποψη όμως, εάν η Τουρκία δεν αλλάξει την προκλητική συμπεριφορά, αυτήν δηλαδή τη συμπεριφορά που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει ένα θερμό επεισόδιο και να τυναχτούν όλα στον αέρα, τότε οι αντιστάσεις μέσα στο Αμερικανικό Κογκρέσο και στη Γερουσία είναι τέτοιες που δεν θα περάσει η πρόταση Biden ούτε και για τα F-16. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Τσαβούσογλου και ουσιαστικά λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακούστε να δείτε, πρέπει να τηρήσετε αυτή την ισορροπία, διότι προφανώς καταλαβαίνουν ότι με το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει στα σκαριά η Ελλάδα και με την άνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να βοηθήσει την Τουρκία, υπάρχει πράγματι πρόβλημα προς την Άγκυρα. Γι' αυτό κιόλας και έχουμε όλες αυτές τις απανωτές δηλώσεις και απειλές από τη γείτονα χώρα. Μάλιστα. Πριν σας αποδεσμεύσω, να δούμε και ένα θέμα εδώ που αφορά την Κέρκυρα και την Ήπειρο, καθώς υπήρξε μια απόφαση του κυρίου Σκρέκα, σύμφωνα με την οποία θα έρχονται κάποια σκουπίδια από την Κέρκυρα και στο εργοστάσιο επεξεργασίας εδώ στα Γιάννενα. Το έχω ξαναπεί εγώ δημόσια ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να βοηθήσουμε την Κέρκυρα, αν και είναι απορία για μένα πως μια περιοχή όπως η δική σας, με 100 χρόνια τουρισμό, με 100 χρόνια τουριστικό προϊόν, δεν μπορεί να διαχειριστεί τα σκουπίδια. Σε κάθε περίπτωση, το έχω ξαναπεί ότι πρέπει να σας βοηθήσουμε, υπάρχουν απ' την άλλη αυτοδιοικητικοί υπηρώτες που εκφράζουν κάποια δυσαρέσκεια σε αυτό, θέλουν απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα όπως τι θα γίνει με το υπόλοιπο. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε το θέμα, δεν ξέρω, θέλω να ακούσω τις δικές σας σκέψεις πριν κλείσουμε. Ναι. Καταρχάς θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχουμε το εργοστάσιο ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μας έτοιμο εδώ και πολλά χρόνια. Να ξέρετε, και το ξέρουν ίσως πολλοί φίλοι, ότι στην ίδια υπουργική απόφαση του 2013-2014 για το εργοστάσιο, στην ίδια υπουργική, ήταν το εργοστάσιο ολοκληρωμένη διαχείριση των Ιωαννίνων και το εργοστάσιο ολοκληρωμένη διαχείριση Κέρκυρα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τα μεν Γιάννενα και πολύ σωστά προχώρησαν. Δυστυχώς η Κέρκυρα, με απόφαση της τότε δημοτικής αρχής, αποχώρησε από την διαδικασία τη διαγωνιστική. Πέρασαν τα χρόνια, τώρα με λάθη που έγιναν ένθεν κακήθεν, η ουσία είναι ότι ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε. Πολύ σύντομα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ανοιχτούν οι προσφορές και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το χρόνο ξεκινάει η κατασκευή του εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Μέχρι τότε, ναι, είναι πιθανόν και δυνατόν να μεταφερθούν εκεί τα σκουπίδια, διότι αυτή τη στιγμή μεταφέρονται στην Κοζάνη. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν πιο κοντά για ένα χρονικό διάστημα, νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύτιμο για την Κέρκυρα, υπό την έννοια ότι τα χρήματα της μεταφοράς θα είναι λιγότερα. Πότε θα ολοκληρωθεί το εργοστάσιο? Πότε θα ολοκληρωθεί το εργοστάσιο, τι χρονοδιάγραμμα έχει? 2 χρόνια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Γκίκα. Να είστε καλά και πάλι καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Συνάντηση με τους ξενοδόχους της περιοχής.